καλό στου δραπέτε του τρένου τη μεγάλη φυγή. Τόλι, α την πλάκα. Γεια σου, Τόλι. Όπα. Τόλι. Συγγνώμη, αλλά γιατί. Είδες που σου τα έλεγα. Μα δεν είναι πολύ όμορφο, δεν είναι όλοι. Ό,τι πείτε, ό,τι πείτε, έλα. Να σου πω. Τώρα πώ είναι τα πράγματα κάτω, ηρεμά. Τέτοια ηρεμία ούτε στη Νέα Δημοκρατία έτσι, έλα. Θα σχάσει τώρα. Για να φανταστείτε, η κατάσταση έχει ξεφύγει από τα χέρια μέχρι τη κυρία Τέννη. Τότε είναι πολύ σοβαρά. Το κακό είναι ότι βγήκανε στον αντένα και είπανε τα χαίρια σου για τις πέτσες. Όχι, σοβαρά! Σοβαρότατα. Και τι κάνουμε τώρα! Λοιπόν, αυτά θα τα σκεφτούμε το βράδυ. Καταρχάς, πρέπει να δούμε μερικούς τρόπους συγκάλυψης που έχω για τους δυο σας. Εμένα πρώτα, η Μαρίνα έχει δεν. Λοιπόν, πρόσεξε. Εδώ σου έχω μερικές εφημερίδες και περιοδικά από όλο το Σαββατοκύριακο του Λονδίνου. Mm. Εντάξει, εισιτήρια από το μετρό να πέφτουν δίθεν τυχαία από τις τσέπες σου. Mm. Καρτελάκια από την British Vault μέσα στις βαλίτσες να φαίνονται. Ωραία. Διαβατήρια είναι όλα εντάξει. Προγράμματα από το Art και το Chicago, πήγες και καλά, ξέρεις τώρα. Και άλλες εφημερίδες. Ενημέρωση του καιρού για όλο το τριήμερο και άλλα καρτελάκια. Δώρα για όλους. Και για σένα και τέλος μερικά από τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν στη Γυραιά Αλβιώνα. Τι είναι αυτή η κρύα, Βρετόλη? Θα τη πει να βγάλει το σχεσμό. Η Αλβιώνα είναι ένα πλάσμα της αγγλικής μυθολογίας που λόγω της λευκότητας των ακτών στις οποίες ζούσε. Θα συνεχιστεί για πολύ ώρα ο στρατηγάκης. Καλά, δεν συγγνώμη. Και τέλος, τη σουχώ, το Ιλά Βαγγέννη Μαριάννη. Α, μπράβο, Βρετόλη, είσαι δαιμόνιο. Πάρε και μια σακούλα, είμαι ενήμερο. Ναι. Έλα, Γιώργο. Ναι. Ναι, είμαι εκτός Αθηνών. Ναι, μια φίλη μου κινδυνεύει να πεθάνει. Από τι? Από μένα. Ναι, εντάξει, μίλησα με τον αρχηγό. Τέσσερις διανυκτερεύσεις. Πόρτσες πρωί-πρωί, θα ρίξω. Επιτέλους, ένα άνθρωπος της προκοπής. Ρε, λίγη σοβαρότητα, εσυχάστε. Φλωρίτσα, μαναρά μου, να σου πω κάτι, ξέρεις τι. Δεν έχουμε τελειώσει ακόμα. Θα σε πειράζει να περιμένεις λιγάκι έξω? Καλέ, δεν με πειράζει εμένα να βλέπω. Κάντε δουλειά σας εσείς. Εγώ εδώ θα κάτσω στη γωνίτσα μου και θα κοιτάω. Δεν ενοχλώ. Άντε, πάμε. Πάμε, σβέλτα. Όπα. Αμάν. Α, τώρα ήταν, τελειώσαμε. Ηρεμήστε, ηρεμήστε. Τώρα τι κάνουμε? Εγώ να ανέβω σπίτι δεν γίνεται. Λοιπόν, μάγκες, κόψτε κεφάλια να μην μας δούνε. Άντε, βρε. Και καλή να ντάμωση σου σκορδά το χάνει. Τώρα μέσα στο κίνδυνο και την αντάρα μου σταθήκατε καλύτερα και από άντρες. Δεν μας δέχεσαι το λόγο σου, που θέλεις, ε? Και τι σε νοιάζει σε ένα άντρα μου? Τι θα πει τι με νοιάζει, άκου ηλίθια ερώτηση. Δεν φαντάζομαι να νομίζεις ότι ήμουν σε κανέναν εραστή. Όχι, γιατί μπορεί να μην ήσουν μονομένα. Συγγνώμη. Με συγχωρείτε κιόλας, πεθαίνω, αλλά τώρα για να καταλάβω, σας άρεσε? Ήταν αστείο τώρα αυτό? Δεν σας άρεσε? Αν περιμένετε έτσι όπως τα λέτε να γελάσει ο κόσμος, σας γελάσανε. Και πώς θα το πούμε δηλαδή? Δεν ξέρω. Ελάτε, ελάτε να μας δείξετε εκεί. Κοιτάξτε, όχι ότι... Αλλά εν πρώτης, καθώς ήσασταν λάθος. Συγγνώμη, Πέτρο μου, αλλά η θέση δεν ήταν καλή. Παρακαλώ, αλίμονη, συνέχισε. Ωραία. Λοιπόν, εσύ, παπά, τώρα, θα πάνε εκεί πέρα για να με τρομάξεις. Ναι. Ναι. Γιατί είσαι ο άντρας που αυτό και η γυναίκα σου ξέρει τώρα, εγώ το κατάλαβα. Ναι. Λοιπόν, πήγαινε εκεί πέρα και εγώ θα είμαι έτσι αφηρημένη. Δεν μου λες εσύ την όγκο σου, πού θα έρχεσαι? Μπορείς να το κάνεις λίγο έτσι πιο να μεταράξεις. Πιο πολύ. Έτσι και έχω τη φωνή πιο... Καρδιά. Φωνή. Λοιπόν, έλα πάλι. Δεν μου λες εσύ την όγκο σου, πού θα έρχεσαι? Και τι σε νοιάζει εσένα, άντρα μου? Τι θα πει τι με νοιάζει? Ακού ηλίθια ερώτηση. Δεν είναι άντρας αυτός. Δεν είναι. Θα κάνεις τον άντρα. Τον άντρα θα κάνεις, έτσι. Αυτό, βαριά, θα πει. Και τι θα πει, δεν με νοιάζει. Ακού ηλίθια ερώτηση. Πώς δεν τον νοιάζει, κατάλαβε. Τον νοιάζει. Θα το βρω. Η γυναίκα του, αυτά. Θα το βρω. Λοιπόν, έλα, για ξανακάνω. Θα το βρω. Λοιπόν, για πες το πάλι. Τι θα πει, δεν με νοιάζει. Ακού ηλίθια ερώτηση. Δεν νομίζω να... Δεν φαντάζομαι να νομίζεις ότι γύριζα με κανέναν εραστή. Όχι, γιατί μπορεί να μην ήταν μόνο ένας. Κοίταξε να δεις, θα κάνεις τον άντρα. Μπορείς να κάνεις τον άντρα. Μπορώ. Τον άντρα, καμία δεν βγαίνει, με γυρίζεις όλο πλάτη. Έτσι. Λοιπόν, όχι, κοίταξε, παιδάκι μου, σωστά. Έτσι, μπράβο, λοιπόν. Θα πεις τώρα, όχι, γιατί μπορεί να μην ήταν μόνο ένας. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Θα κάνεις τον άντρα, τον Έλληνα άντρα όπως τον ξέρει. Τον ξέρει. Κάντε τον. Για κάντε τον καλή. Θα το βρω. Όχι.
Όχι, γιατί μπορεί να μην ήταν μόνο ένας. Εσύ το μουστάκι εδώ. Όχι, γιατί μπορεί να μην ήταν μόνο ένας. Δεν περνάει τίποτα, αλλά. Καλά. Λοιπόν, μην ήταν μόνο ένας. Αυτό μπορεί να το διαπιστώσεις και μόνος σου. Πώς? Να, μύρισε τα μαλλιά μου. Μυρίζουν άρωμα. Μόνο τι μας λες. Δηλαδή η δουλειά δεν γίνεται και χωρίς άρωμα. Εγώ. Εγώ. Ποτέ. Να το δουλέψεις και να, αυτό που σου είπα, θυμίσου τον άντρα, δες άντρες και να παρακολουθείς, ας πούμε, για να μάθεις πώς είναι. Τι να κάνουμε, πρέπει νομίζω να έρχομαι συχνότερα εδώ πέρα. Λοιπόν, τα καταλάβαμε όλα ή να τα ξαναπώ? Όχι, κυρία Ντένι μου, 10 φορές τα ακούσαμε. Λοιπόν, θα κάνουμε τη δουλειά στα γρήγορα, μη μας πάρουν είδηση, για να έχουμε τελειώσει μέχρι τα ξημερώματα. Και τότε θα σου πω εγώ πώς θα τους βουλώσουμε τα στόματα. Ωραία, λοιπόν, αφού τα βρήκαμε, να πηγαίνω κι εγώ που έχω μια στρατολογική εκκρεμότητα που πρέπει να ρυθμίσω. Λοιπόν, κοίτασε να μην σε πάρει πάλι ύπνος και πάει στράφει το σχέδιο της κυρίας Ντένι, εντάξει. Σώπα χρυσό μου, θα την αφήσω λίγο να κοιμηθεί, να ξεκουραστεί. Και μετά θα τη σηκώσω να τα τελειώνουμε πριν μας πάρουν οι είδηση οι δημοσιογράφοι και γίνομαι και ριζίλη. Κυρία Ντένι μου, να μην σας ενοχλήσω. Σώπα καλέ, χαρά μου. Άλλωστε, τόσο καιρό που έχω να δω τον Κωνσταντίνο, μόνο με τη Μαρούσικα τσακώνομαι. Έχουμε εξαντλήσει κάθε θέμα για αντιπαράθεση. Τίτα! Τίτα! Έλα, αγόρι μου, έλα. Πού είσαι, γεια σας, παιδιά. Τι γίνεται, μωρέ, πέρασες καλά? Σε τάεις για τη φλόρα, σε πήγαινε φλόρα, ναι. Έλα, Μινά, τι γίνεται? Καλά, καλά, εσύ. Γιατί ανησύχησες? Όχι, μωρέ, εντάξει, ήταν λίγο πάνω από την κέρκυρα, κουνούσε. Κατά τα άλλα, όλα καλά. Θα έρθεις από εδώ? Οκ, τα λέμε από κοντά. Τι το! Ρε! Πάμε βόλτα! Πάμε βόλτα! Παγάσα. Ναι. Έλα, εγώ είμαι. Τι γίνεται, δεν πιστεύω να σ' ακούει, πού. Πώς είναι τα πράγματα εκεί? Μόνος μου, ναι. Η Φλόρα θα είναι μάλλον στη σχολή τώρα. Σ' αποθύμησα. Εντάξει, θα τα βολέψω λίγο εδώ πέρα και θα κάνω καμιά βόλτα από εκεί. Ναι, ναι. Δεν πιστεύω να καταλάβει τίποτα, δεν. Άντε καλέ, τι να καταλάβει. Ναι, ξέρω, μπορεί να είναι γάτα, αλλά και εγώ δεν είμαι καμιά χθεσινή. Εντάξει, εντάξει, θα περιμένω. Λοιπόν, τι αφελείς που είναι οι άνδρες ώρες-ώρες. Φοβάται μήπως καταλάβει τίποτα. Νομίζει ότι... Άστο να νομίζει, χρυσό μου. Δεν υπάρχει πιο αστείο πράγμα από έναν άνδρα που νομίζει ότι μπορεί να δουλέψει μια γυναίκα. Ξόμες, κύριε. Θα το σκοτώσεις. Τι έγινε εδώ μέσα, ρε παιδιά? Σας μοπαρδίσανε? Θα γύρισω χαμένος, Λόρα. Ναι, καλά. Μη στο θίξουμε και εσένα. Ελάτε, ρε παιδιά, ελάτε. Τι γίνεται? Τόσες ώρες έχουμε χωθεί. Παιδί μου, τι σου κάνανε? Πού πήγαν οι τρίχες σου? Α, οι τρίχες μου, στον αρχή. Κωνσταντίνε. Μπέκα και μουστάκι θα σε βάλει να ξηρίσεις. Πώς έγινες έτσι, βρες τον κόλο της Μαϊμούς? Α, Φλόρα, δεν σου επιτρέπω. Ακούσε εκεί σαν της Μαϊμούς. Τι άλλες να ξέρεις, σαν όσα... Άρεσε. Σε ποιους? Στην Μίνα. Μίνα μου, δεν σε αρέσει σαν. Φυσικά, αλλά πώς σου ήρθε? Πώς μου ήρθε, Μίνα μου, τόσα χρόνια την ίδια φάτσα, είπα και εγώ να κάνω μια ανανέωση. Ναι, ανακαίνιση λόγω κατεδαφίσεως που λένε. Καλώς το παιδί μας! Γεια σου, Μαριάννη! Καλέ, πώς έγινες έτσι σαν τον κόλο της Μαϊμούς? 2 υπογραφές, κατοχυρώνεται. Βρε, δεν μου πάτε στο διάλογο, δυο. Κάτσε, ρε, άστες, ξαφνιαστήκανε. Κοίταξε, δεν είναι λίγο να φεύγεις βελουχιώτης και να γυρίζεις τέλη Σαβάλας? Λοιπόν, αγάπη μου, πώς ήταν στο Λονδίνο? Στο Λονδίνο. Στο. Είμαστε βοήθεια. Στο Λονδίνο. Καταρχάς έβρεχε. Αλλά αυτό το ξέρουμε και εμείς που ήμασταν εδώ πέρα. Άλλο, άλλο. Ναι, αλλά μιλάμε για πολύ βροχή. Τη λούμια να ρίχνει καταρράκτες. Σου λέω όλη την ημέρα μέσα στο μετρό είναι. Αφού γέμισαν, κοίτα να δεις, γέμισαν τσέπες μου εισιτήρια του μετρό. Δες εδώ κατάσταση. Εισιτήρια του μετρό που σημειωτέων Πέτρο μου έχουν ακριβήνει πάρα πολύ τα εισιτήρια στο μετρό. Δηλαδή δεν πηγαίνει στο Λονδίνο, ειδικά τώρα που βρέχει, είναι δηλαδή κανα μια κατάσταση. Κανα θέατρο πήγες? Θέατρο. Στο Λονδίνο πήγα. Θέατρο δεν θα έπρεπε. Μα τι λες τώρα, παρακαλώ. Βεβαίως και είναι θέατρο. Είδα καταρχήν ένα. Το Σικάγο. Σικάγο, the original London cast. Βλέπεις, καταπληκτική παράσταση. Να την έβλεπες, μία μου. Επίσης είδα την Saigon. Δεσποινή Saigon, κοίτα το Φλόρα και αυτή καλή, καλή ήταν. Και τέλος είδα και το. An ideal husband. Ο ιδανικός σύζυγος. Γι' αυτό ερωτώνεις εσύ, Φλόρα, αυτό. Ναι. Τα πάνε στην πλάκα σου. Ήταν μια παράσταση, Πέτρο. Κάτι σκηνικά. Μόνο να βλέπεις κάτι σκηνικά που φτιάχνανε οι άτιμοι. Στο Λονδίνο. Ναι, τους ξέρεις τώρα. Τελειωμανείς. Α, Φλόρα, σε παρακαλώ, Φλόρα, βγάλε και αυτές τις ταμπέλες εδώ από την πρίτη. Μας γέμισαν ταμπέλες. British Airways, λες και θα ξεχάσουμε ότι ταξιδέψαμε με την πίκη. Ας το διάλο να πάει από εκεί πέρα. Βγάλε εκεί, δεν θέλω να είναι πάνω στη βαλίτσα με περάσει σαν αυτούς τους ξυπασιάριδες που θέλουν να φέρουν ότι ταξιδεύουν συνέχεια. Δεν μου λες το βιβλίο, το βρήκες, έτσι. Το βιβλίο? Ναι, το βιβλίο. Το βιβλίο του, μα φυσικά και γιατί πήγα εγώ στο Λονδίνο, για να πάρω το βιβλίο, δεν πήγα. Αλλά να δεις πού το έχω βρει το βιβλίο, βέβαια. Τι το έβαλα εσύ να δω.
2000 μίλια έκανε, Λεβέντη μου, για αυτό το βιβλίο και το ξέχασε. Είδε να πάρει το πράγμα, αλλά δεν μπορεί. Εγώ κάπου θυμάμαι ότι το είχα βάλει μαζί με τα πράγματα. Ανάτομα, εδώ μπερδεύτηκε με του Times. Του Times του Λονδίνου, του Σαββατιάτικου. Μήνα, για σένα το φορά, ρίξει μια ματιά. Ορίστε και το βιβλίο από το γνωστό Planet του Λονδίνου. Το πήραμε. Κάτε και το κλειαράκι μα. Λοιπόν, πάρε το Πέτρο και γρήγορα φωτοτυπήσει και στα παιδιά. Μπράβο, Κωνσταντίνε. Τέλεια να κατάφερε. Ωραία, παιδί μου, κούρασε αυτό το Λονδίνο, κούρασε. Λοιπόν, τι άλλα καλούδια μας έφερες? Α, τα περίμενες, βλέπω τα καλούδια. Τι, δεν θα σου έφερα εγώ καλούδια? Τι σου έχω εδώ? Ο Μήνος που μου ζήτησες από το Harrods. Ταραν! Το βλέπεις? Harrods Coffee. Το γράφει και πάνω. Harrods Coffee. Ωραία, δεν είναι? Ε, από το Harrods. Harrods. Και τα σοκολατάκια από το After Eight. Το γράφει και πάνω. Βλέπεις? After Eight. After Eight. Όλα δικά σου. Αυτά δεν είναι, Φλόρα? Ναι. Έχει χάρη. Έχει χάρη που τα φτιάχνουν μόνο στο Λονδίνο, γιατί έφαγα εγώ μια βροχή για να πάω στο Harrods. Μια βροχή, αλλά τι να κάνουμε, ένα φλωρούκο το έχουμε. Μάλιστα. Μίνα. Μίνα, λέω. Τι είναι, λέω. Τι σου έχω εδώ? Τι μου έχεις εκεί? Ένα κέρσο από το Liberty. Αχ, το μαγαζί μου. Μόνο εκεί τα δίνουν αυτά? Ναι, ναι, μόνο εκεί υπάρχουν αυτά στη Regent Street. Ναι. Εμένα, παλικάρι μου, με θυμήθηκες. Βρε, Μαριάνθη. Τι έγινε, Λεβέντη μου, το ξέχασες? Βρε, εσένα τα ξεχνούσα, Μαριάνθη μου. Τι φιλενάδα μου. Όχι, βέβαια, όχι, βέβαια. Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό? Να το και τα Ελλάδα και. Από ξέρω ότι δεν υπάρχει εδώ. Μόνο στο Λονδίνο. Τι έγινε, ρε παιδιά? Έλα τώρα, βρε Μίνα μου. Μη φεύγεις από τώρα. Μα να κοιμηθείς και εσύ λίγο, να ξεκουραστείς. Τώρα που το λες, καλά λες. Έχω πάθει και αυτό το τζέτλακ, μου γύρισε ο ύπνος. Μα το τζέτλακ το παθαίνεις όταν περνάς στο Ατλαντικό. Α, κατά περίπτωση για κατάθλιπο. Διότι εγώ και το κριτικό πέλαγος να περάσω. Που λέει ο λόγος, το τζέτλακ μου θα το πάθω. Λοιπόν, καληνύχτα. Καληνύχτα, παιδί μου. Άντρα, ξεκουραστείς. Έλα, πάμε. Γεια. Γεια, ξεκούρασε και σε σένα. Summertime and your ma is good looking. Summertime and your. Λοιπόν, ναι. Για πες μας για το Λονδίνο και τα νέα του. Πώς θα πάει ο Μπλερ με τη Βασίλισσα? Α, όπως τα ξέρεις, Φλόρα μου, όπως τα ξέρεις, καλύφια. Άκου να σου πω, μπορεί μην αναδιαθέτει το βασικό προσόν του κερατά που είναι υπομονή, εμένα όμως μου τελείωσε προβολού. Τι υπονοείς? Δεν υπονοώ, βρε! Στο πετάω στα μούτρα! Εσύ Λονδίνο, νο. Μα τι λες τώρα, Φλόρα μου, και το ideal husband, τα δώρα, τα σοκολατάκια, τα εισιτήρια του μετρό, το love again της Μαριάνθης. Και με τι ταξίδεψες, αγόρι μου, στο Λονδίνο? Με την Πρίτης. Τα πάμε αυτά, μην τα ξαναλέμε, καλή. Λοιπόν, το όνομα δεν υπήρχε στην Πρίτης. Εκτός αν έγινες αεροπυρατής και με την απειλή ότι θα τους απαγγείλεις οπωχλή, γύρισες στην Αθήνα δήλωτος. Α, μέχρι εδώ ήταν. Εγώ φεύγω, εσύ, γιατί μου φέρεσαι, γιατί άλλο μου γιατί. Καλώς το αγόρι μου. Καλησπέρα, που τι κάνεις? Δεν θα χαιρετήσεις τη Μαρίνα μας? Α, είστε κι εσείς εδώ, Δέσποινης Κουδράτου. Κι εγώ εδώ. Πού να πάω? Πώς από το αγόρι μου? Εγώ καταρχάς είμαι Λονδίνο. Ναι, αλλά πώς από εδώ? Όλο το Σαββατοκύριακο οφείλω να το τονίσω αυτό προς αποφυγήν παραξήγησον. Ναι. Με ήθελες κάτι? Ναι, αλλά. Μαρίνα, χρυσό μου, μπορείς να μου φέρεις από την κρεβατοκάμαρά μου το ευείο, αν μπορεί να το χρειαστώ σε λίγο? Μάλιστα, κυρία Ντένι μου. Λοιπόν. Ναι. Τι με ήθελες? Να σου πω, όλη την ώρα θα είναι εδώ μέσα αυτό το πράγμα. Αυτό το πράγμα είναι φίλη μου. Σε ενοχλεί? Αφάνταστα. Ωραία, τότε να τη διώξω. Όχι, θέλω να πω, δηλαδή. Δεν είναι ευγενικό. Ναι, ναι, δεν είναι ευγενικό. Το χρυσό μου μόλις ήρθε από το Κόσοβο. Ήταν εκεί όλο το Σαββατοκύριακο. Οφείλω να το τονίσω αυτό προς αποφυγήν παραξηγήσεων. Αλλά εσείς, βρε αγόρι μου, πάλι τσακωμένοι είσαστε. Πάει ο καιρός που τσακωνόμαστε με τη φίλη σου. Δεν τσακωνόμαστε πια. Μπράβο, μπράβο, πολύ χαίρομαι. Για την ακρίβεια είμαστε σε πλήρη συμφωνία. Μισιόμαστε. Κρίμα. Κρίμα, πολύ κρίμα. Βρε αγόρι μου. Δεν πας να τη βοηθήσεις λίγο? Αυτή μπορεί να χαθεί εκεί πάνω. Βέβαια δεν πάει να χαθεί, τι με νοιάζει εμένα? Έλα, βρε αγόρι μου, κατάπνεξε λίγο την αηδία που νιώθεις για αυτήν. Κάντο για τη μανούλα. Να το ξέρεις, μόνο για σένα το κάνω. Και Κωνσταντίνε, ναι. Με γεια το καινούριο προσωπάκι. Ποιο? Α, ναι, ξέρεις τι. Ποιος έπεισε, βρε αγόρι μου, να το κάνεις? Κανείς, από μόνος μου, και θέλω να το πιστέψω. Ναι. Ναι. Έλα, Νινέτα. Ναι, ναι. Εδώ τα έχω και τα δυο. Καλά, το δικό μου να δεις που μου το παίζει άσχετος. Δεν μπορώ να τη βλέπω, τη μισώ. Ναι. Τα έστειλα για λίγο πάνω. Πόσες ώρες έχουν να βρεθούν μόνα τους.
Στην κρεβατοκάμαρα. Σιγά που θα τους άφηνα. Αυτό το κρεβάτι δεν το έχω μαγαρίσει ούτε με το μαρκορά. Καλά, Νινέτα, δεν σου είπα να γελάσεις. Η μικρή τον ξύρισε. Να τον δεις. Έχω όμορφο γιο τελικά. Και τώρα πάω. Τέλος χρόνου. Νινέτα, σε κλείνω. Μου χτυπάνε. Καλησπέρα. Τι θες εδώ, αγόρι μου? 11 δεν είπαμε. Και τώρα είναι 11. Ακριβώς. Όλα τα κακά έρχονται στην ώρα τους. Μόνο που ξέρεις πρέπει να... Κύριε, δεν βρήκα. Δημητράκη. Και εσύ εδώ. Η Νινέτα είχε μια ιδέα τώρα με την έξαρση των ληστιών. Να προσλάβω ένα bodyguard για να με προσέχει. Δύο γυναίκες μόνες και μάλιστα η μία Ρωσίδα και η Λίθια να μας προσέχει. Αλλά πήγαινε, αγόρι μου. Μάλλον δεν θα χτυπήσουν οι ληστές απόψε. Μαμούνια, πήγαινε, σου είπα. Πήγαινε. Και μη φοβάσαι, δεν είμαστε Αιγύπτιοι. Δεν θα τον χάσει το μισθό σου. Πήγαινε, παίρνω αύριο. Ληστές. Πήγαινε, ρε. Άντε στο χαλό, πήγαινε, άστο. Άντε πια. Με παρακάλεσε, μην νομίζεις. Για το χαρτζιλίκι του. Με ένα μισθό, μπάρμαν, πώς θα τα βγάλει πέρα. Είπα κι εγώ να κοιμάμαι ήσυχη, δηλαδή η Νινέτα το είπε. Έχετε δίκιο. Ναι. Ναι, έχω. Τώρα με την έξαρση των ληστιών. Έχω. Μόνο θα ήθελα να σε παρακαλέσω κάτι. Μαρίνα Χρυσό μου, μη σου φύγει κουβέντα στον Κωνσταντίνο. Γύρευε τώρα τι θα βάλει στο μυαλό του. Πού? Ναι! Δεν το βρήκα το σπίτι. Δεν μοιράζει, Χρυσό μου. Άλλωστε, εγώ τώρα για να συνέλθω θέλω ένα φαρμακείο στεντών. Ελά, τώρα πάμε όλοι για ύπνο και τα λέμε αύριο το πρωί. Ένα. Κύριο Ρότσε, σα παρακαλώ, εδώ. Σε παρακαλώ, άνθρωπε μου. Εδώ. Τι έχετε να πείτε για τις φήμες που κυκλοφόρησαν ότι εθεθήκατε στις Πέτσες, ενώ εσείς προ μια εβδομάδα μας λέγατε για την ανθρωπιστική βοήθεια στην Πρίστινα? Σε ποια από τις ερωτήσεις θέλετε να σας απαντήσω? Μία είναι η ερώτηση. Πήγατε ή όχι στο Κόσοβο? Δεν μπορείτε να το πείτε και έτσι. Πειράζει που δεν καταλάβαμε. Τα παράπονά σας στη μητέρα σας που δεν σας έκανε ξυπνότερο. Έχετε σκοπό να μηνύσετε τον κύριο Παπανότερο για τη δυσφήμιση? Ναι. Έχουμε έρθει σε επαφή με την νομική υπηρεσία του καναλιού και θα πράξουμε τα δέοντα. Αμέ! Έχετε στοιχεία που μπορείτε να πιστοποιήσετε ότι ήσασταν στο Κόσοβο? Όπως μάθατε, μας συνέλαβαν στα σύνορα και μας κλέψαν το υλικό. Γιατί να σας πιστέψουμε? Μα σας έχω πει ποτέ ψέματα. Σας παρακαλώ. Λοιπόν, η κυρία Κουντουράτου, μετά από μια μακρόχρονη πορεία μέσα στο βασανισμένο Κόσοβο και μετά από μια πορεία μέσα σε αφιλόξενες περιοχές της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας, έφτασε... Το κονάκι της Χιρανίτσας. Σας έχουμε υπόψη, αγαπητέ μου, για τη νέα μας κομική σειρά. Η κυρία Κουντουράτου, λοιπόν, το ξαναλέω, αφού ήρθε σε επαφή με όλους τους ηγέτες, τους αλβανόφωνους ηγέτες, συναντήθηκε με την ηγεσία, λοιπόν, αυτής της περιοχής, που τόσα δεινά έχει περάσει προσφάτως, ώστε να σταθούν αρρωγοί στην προσπάθειά της να μοιράσει τα αγαθά που μαζεύτηκαν με υπεράνθρωπες, το τονίζω, υπεράνθρωπες προσπάθειες, τόσο της ιδίας προσωπικά, όσο και του κυρίου Κασιμάτη. Γιατί? Για τα πεινασμένα παιδιά. Γιατί η κυρία Κουντουράτου πιστεύει ότι οι λαοί, προσέξτε με, δεν έχουν να μοιράσουν τίποτα. Μωρέ, μήπως τον αδικό που δεν τον έχω βγάλει στο γυαλί. Σιλάς, Νίκη. Αν οι άξυπνοι βγαίνανε στο γυαλί, τι θα κάνανε η ώρα? Στοιχεία. Εντάξει, λοιπόν, τώρα θα δώσουμε μια απάντηση σε όλους εσάς που δεν μπορείτε να πιστέψετε ότι υπάρχει ακόμα αλήθεια και ανθρωπιά στις μέρες μας. Παρακαλώ. Προσχωρείτε ολοσταθώς, μα το νου σας φυλαχτείτε. Είναι πόνιρος ο εχθρός, μα το νου σας φυλαχτείτε. Είναι πόνιρος ο εχθρός, μα το νου σας φυλαχτείτε. Είναι πόνιρος ο εχθρός. Και τα μάτια 14 και το πόνι σας ζήσω. Μοιράζει θέλει ο άρτιμος η κούλα από πίσω. Χαίρετε. Καλημέρα. Hello?
Anybody here? Το νέο συμμαχητή μα! Καλέσατε, κρύβετε τα όσια μορφάδα πίσω από τα μουσια! Μάγια, αποκτήσαμε αντίζηλο! Με τι υγεία σα, κύριε καθηγητά, καλέ, φέρεστε 10 χρόνια νεότερο! Παίξατε σε καμιά διαφήμιση τη ζηλέπ! Τι παλιάρε, να αρχίσετε! Ναι, 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 αρκετά! Όσο γελάσαμε, γελάσαμε. Λοιπόν, πάμε τώρα στο μέτρο. Τελικά, κορίτσια, μερικά πράγματα δεν αλλάζουν ποτέ. Ένα, δύο, τρία, σπα! Κύριε Ντένι, θα πίθανε! Σας φοβήθηκε το μάτι μου άλλη μια φορά. Δε μασάμε, αγόρι μου. Σιγά το κατόρθωμα να δουλέψουμε τους δημοσιογράφους. Πάντως, κύριε Ντένι, το στήσατε υπέροχα. Χρειάστηκαν οι γνωριμίες μου με τους νονούς που εκμεταλλεύονται τα λαμπαράκια στα φανάρια, να κλεφτρώνει φορτηγών η αλβανική σημαία. Φίλος μου, βλέπετε, ο πρέσβης. Να ανοίξει ο φίλος μου ο Βερόπουλος τις αποθήκες του για 80 κούτες γάλα με την επιστροφή φυσικά και 200.000 που δώσαμε στα παιδάκια. Η πιο φτηνή υπερπαραγωγή στην ιστορία της παραπληροφόρησης. Ούτε τα reality δεν στείνονται τόσο φτηνά. Φτηνό το ψέμα του και εγώ δεν το τρώω. Εγώ λέω ότι το παιδί ήταν στο Λονδίνο. Και εγώ λέω ότι είσαι ηλίθεια. Και γιατί να σου πει το ψέμα που λες? Γιατί ποιος ξέρει τι βρωμιά σε έκανε όλο το Σαββατοκύριακο με καμιά τσουλάρα και τώρα πάει να μου τα μπαλώσει με Λόντρα, Παρίσι, Νιου Γιόρκ, Βουδαπέστη, Βιέννη. Εγώ πάντως όπου και να ήταν, εικόνισμα θα του ανάψω. Την έκανε τη δουλειά το πατσουλί. Όχι το πατσουλί, ο Φώτης την έκανε. Α, τώρα που τον είπες, πες ότι τον θέλω το Σάββατο να σβεστώσουμε εκεί μέσα. Εκεί θα πας τώρα. Ναι, να τους καθαρίσω λίγο. Δεν μπορείς να φανταστείς τη βρώμα. Σε λίγο θα στείνανε βάν του λιμωδών. Να σβεστώσουμε, πας και γλιτώσουμε την ελονοσία. Μπράβο, Σπύρο! Μπράβο, αγόρι μου! Μπράβο, πολύ καλό, πολύ καλό. Και εσύ να φύγει, πέρα. Παιδιά, τι να σας πω, μπράβο σας, μπράβο σας. Είναι που είσαστε κι εσείς καλός μαζί μας. Ναι, μας μιλάτε τόσο καλά, τόσο ζεστά μας. Είναι, δεν μας αποπαίρνετε πια με αυτές τις αγριοφωνάρες. Θα να γλυκάνατε. Το μουσί, τι να πω. Επιτέλους, είδαμε και το χαμόγελό σας. Ελά, ιδίες, πέραστε καθόλου, πέραστε καθόλου, Βασίλη πάνω. Τη σμιτσακή σου. Έλα, παιδί μου, πάνω τα πόδια σου. Έλα, να σε βρεθούμε μας. Το μάθε. Και εσείς, δεσποινείς κουτουράτου, αν νομίζετε ότι η σχολή είναι το πλατό σας, καλά θα κάνετε να πάρετε τις κακομαθημένες συνήθειές σας και να τις μεταφέρετε εκεί που είναι η ομή σας. Μα, εγώ... Και βγάλετε αυτή την τσίγλα από το στόμα σας. Δεν χρειάζεται να μας θυμίζετε καθημερινά την καταγωγή σας. Κατσίκα! Την είπε κατσίκα! Μάλιστα. Με τα κωνσταντινικά τα καταλαβίστηκα βεβαίως, αλλά πάρτα μωρή κατσίκα. Έτσι τη είπε. Ανάγωγο. Ανάγωγο, αλλά εγώ το καταχάρηκα. Πού την έβρισε? Όχι μωρή, αλλά σίγουρα δεν είναι αυτή που υποπτευόμουν για το Σαββατοκύριακο. Ωραία. Σιδέρωσε μου λίγο αυτό το που κάνεις στο θαυγό. Πάλι. Ναι, πάλι, τι θες τώρα? Θέλω να κάτσεις να μου εξηγήσεις όλα αυτά για τις Ιουγκοσλαβίες. Πολύ ύποπτα μου φαίνονται. Θα σου εξηγήσω αύριο, τώρα βιάζομαι. Μαρινάκη, αν κάνεις έστω και ένα βήμα, εγώ θα φύγω από εδώ μέσα. Στο καλό και φεύγοντας κατέβασε και τα σκουπιδιά. Να δω μέχρι πότε θα τραβιόμαστε στις παραλίες. Τις έχουμε μάθει όλες απ' έξω. Σε λίγο θα συστηνόμαστε και με τα βότσαλα. Τι να κάνουμε, αφού είναι τυχεγόμενος. Δεν θα του πούμε φύγει από το σπίτι του για να έρθουμε εμείς, δεν λέει. Με τέλος πάντων, θα μπορούσε να κάνει μια παραχώρηση. Ο ναύτης δεν φεύγει εκείνη. Εκεί είναι μέχρι το Σάββατο, γιατί μετά μπαρκάρει για Ρόδο. Το Σάββατο φεύγει? Ναι, το Σάββατο. Που μου πες το αδείο και μείναμε στα απόγρατα σαν βουλιαγμένο πλοίο. Ναι, έλα. Ναι, απόψε φεύγει. Ανάθεμα τις ασκήσεις και το κολοαιγαίο τους. Ε, πώς να με ρε Μαρίνα, χορεύω. Εσύ, α, στη σχολή, πρόβα. Πρόβα, σαββατιάτικα. Α, θα μείνετε και μετά, μάλιστα. Πάντως το βράδυ, αν θέλετε, μπορείτε να έρθετε σπίτι. Εγώ θα κατέβω στον Πειραιά, θα κοιτάξω κατά που πέφτει η Τουρκία και θα αρχίσω να μου τζώνω τον κολόχοντρο, τον Ντεμιρέλ. Μωράει στο διάλογο και σε 100 φορές έχω πει ποιος είναι ο Ντεμιρέλ. Μα καλά, ήταν ανάγκη να μαζευτούμε για πρόβα σαματιάτικα. Συγγνώμη που σας το χάλασα, αλλά αν θυμάστε καλά, σε λίγο καιρό έχουμε εξετάσεις και οι περισσότεροι από εσάς δεν αντέχετε καν την κριτική των γονέων σας. Α, μην το λέτε αυτό. Μερικοί γονείς, ας πούμε, θα χαιρόταν πάρα πολύ να ξέρουν ότι τα παιδιά τους σπουδάζουν θέατρο και δεν περνάνε όπως φοβούνται τα βράδια τους συγκρού. Αγάπη μου. Μιλάς και εσύ, μωρή, που οι δικοί σου γονείς είναι ακόμα στα δικαστήρια με τον γιατρό που σε ξεγέννησε. Έλα, γεια σου, μωρέ, θα αρχίσουν καμιά ώρα. Λοιπόν, έτοιμη είμαι εγώ. Πάμε. Την Πατανόβουρτσα την πήρες? Στο τρίκυκλο. Ωραία. Έλα, πάμε βρεχαμένο. Έκαλε, τι το κουβαλάς στο σκύλι μαζί σου? Όσο θα πεις εδώ μέσα να μου σκατώσουν το σπίτι. Τα κλειδιά τα πήρες? Ναι, εδώ τα έχω. Πάμε, πάμε. Για στο καλό, Φώτη μου, στο καλό. Και η Παναγία μαζί σου. Και πάμε. Το σταυρώνεις, μωρή. Δεν πάμε στο μέτωπο. Στον ημιτό πάμε. Λοιπόν, να φάγε σήμερα. Εκμεταλλευτείτε την Κυριακή σας. Και εν ανάγκη έλλειψη κοινού, κάντε πρόβα μπροστά στον καθρέφτη σας. Όλο και κάτι θα βρείτε να διορθώσετε, Άδα. Άντε πάλι. Εσύ, Διάνα, μη σταθείς πολύ ώρα μπροστά στον καθρέφτη. Πού να τρέχεις σαματιάτικα στο φουστάνο τώρα? Εγώ τι θα κάνω, κύριε καθηγητά? Για την περίπτωση σας, δεσποινής μου, ένας καθρέφτης δεν θα ήταν χρήσιμος. Ό,τι και να δείτε εκεί μέσα, άχρηστο είναι. Με πληγώνετε, κύριε καθηγητά. Όχι περισσότερο από τον καθρέφτη σας, δεσποινής. Σωστός. Άμα. A crazy little train in Cochabamba takes you for a ride that's quite a thrill. This crazy little train's a choo-choo-cha-cha. It cha-chas all the way to Cha-Cha-Ville.
the rhythm of the wheels is strictly Latin. Hear the beat and you just can't sit still. Oh, buy a ticket on the choo-choo cha-cha. And cha-cha all the way to cha-cha bay. Oh, amigos, don't you worry. Cause the choo-choo cha-cha's got a one-track mind. Oh, amigos, out there merry. Αγάπη μου, αν είμαι έτσι. Αγάπη μου, αν τα πεις έτσι. Απ' την κρύα καρδιά μου, ας πιάσει ο ουρανός χαλάζι, φαρμακωμένο από την πηγή του. Και το πρώτο βόλι στο σβέρκο μου να πέσει. Και όπως λιώνει, έτσι να λιώσει η ζωή μου. Το άλλο στο βρει το κεσαριό. Μου φτάνει αυτός ο λόγος. Αν άλλη μια φορά γυρίσω από τη μάχη να φιλήσω αυτά τα χείλη, θα είμαι όλος αίμα. Εγώ και το σπαθί μου θα ξύσουμε το χρονικό μας. Είναι ακόμα ελπίδα. Τι κάνεις εκεί! Τώρα ο Αντώνης φυλάει την Κλεοπάτρα. Μα δεν το λέει αυτό ο Σέξπιρ. Λες να μας ζητήσει το λόγο ο Σέξπιρ. Εσύ τι κάνεις εδώ! Εγώ ήρθα με το Φώτη να σβεστώ με τα γούρι σου! Εσύ τι κάνεις, ρε μαθητή τζουλάρα! Φώτη, παρεξήγησα. Εμείς με την κυρία Κουτουράτου εδώ κάνουμε μια σκηνή και ήμασταν πάνω. Πάρε στο καναπέρα και βγάλετε τα μάτια σας! Πού σου ρε ζήλι! Φλόρα! Θα στα βγάλω τα μάτια, ρε! Και τα δικά σου και τη τζουλάρα! Φλόρα! Κυρία Φλόρα! Μα! Θυμήθηκες και το όνομά μου! Σε λίγο θα θυμάσαι και το χέρι μου, γιατί θα σταματήσω τρίχα τρίχα την πλατινέ του γκουρούπα. Ξανθιά σας παρακαλώ. Ρε, δεν τρέπεσαι, ρε, δεν τρέπεσαι. Αλήθεια σου λέω, εμείς εδώ κάνουμε μια σκηνή και. Τουλάχιστον παραδέξου τώρα. Τι με τα παντελόνια που φορά, γελία. Κυρία Φλόρα, να σας πω. Ας τα διάλειμμα σε κάποια ώρα. Θα μου πεις. Φλόρα, πού πας? Όπου διάολο θέλω. Αρκεί να μην σε βλέπω. Έλα, τι το. Πάμε. Και αυτή σε βγαίνοντα. Και τώρα ένα και από την πόρτα τη κουζίνα. Μωρέ! Μας κι άλλα είδες και άλλα κατάλαβε. Κλείσε μόνο την πόρτα, μην ακούει η γειτονιά τις πομπές μας. Άλλα είδα και άλλα κατάλαβα. Αφού σου λέω, στο τσακ τους πρόλαβα να το κάνουνε. Δηλαδή πάνω στη γλύκα. Να τους ζητήσουμε και συγγνώμη του κύριου. Να ντραπούμε κιόλας που δεν περίμενε να βγάλουν τα ρούχα τους, να τους τα πατήσω ένα χεράκι στο σίδερο. Αλήθεια, αυτή τη φορούσε. Μπορεί να μην πω στο διάλογο που θες και ρεπορτάζ αγοράς από το Marie Claire. Γεια! Γεια σου, Μαριάννη. Καλώς ήταν. Κουρασμένος φαίνεσαι. Ναι. Όλη μέρα στη σχολή, τόσες ώρες να κάνω πρόβες. Και να μην βάζει και γλώσσα μέσα του, ε! Φλωρά! Προτιμάει να τη βάζει κάπου αλλού, ο κενοπόγονος. Φλωρά, σε παρακαλώ, είναι! Αλλά δεν φταίει αυτός. Το άτιμο το κληρονομικό, ίδιος ο άχρηστος ο πατέρας του που την πήρε την κακομοίρα τη μάνα του Μπουμπούκι και την κατάντησε την δόλια να μετράει τα χρόνια της από τα κέρατα. Μπορούμε να τα πούμε και λίγο μόνοι μας. Και τι έχουμε να πούμε, βρέσκο του Καϊμαξαλάν που δεν το ξέρουμε. Φλωρά, είδε την σκουτουρά του είναι μαθήτριά μου. Και αυτό που είδε δεν είναι από τα φιλιά που ξέρει, εντάξει! Πα! Εμείς φιλιόμασταν έτσι μετά το γάμο. Ποιον δηλαδή. Θεατρικά ήταν πουλάκι μου, πώς να σου το πω. Ψεύτηκα. Και τίποτα άλλο δηλαδή. Να τον κολλήσει και τίποτα τέτοια που είναι και να έχουμε τρεγάματα. Ξέρεις βρε τι είχε βάλει αυτή στο στόμα της πριν αρχίσει να μου κάνει τον όριλα. Φλόρα μέχρι εδώ. Μπα, τη φίξαμε. Στο λέω και χώνεψέ το. Αυτό που είδες ήταν από ένα έργο. Και εμείς κάναμε προβά. Ποιο έργο βρε χαμούρι, το βαθύ λαρίγκι. Αλλά έννοια σου και θα σε τακτοποιήσω εγώ. Δεν κατάλαβα με απειλείς. Φωτιά στα μπατζάκια θα σ' ανάψω. Και γελάς με καλά ρώτημα, με ποια δικιά μάνα κατέβεσαι στη ζωή μου. Εντάξει, ενύχθηκε βρε που έκανα για να σε μεγαλώσω. Γιατί θυσίες να μείνω μόνη στη ζωή για να σε κάνω άνθρωπο και να σε καλέσω τώρα σε αυτή την τζούλα. Και όλα αυτά που λες ότι έκανες για μένα δήθεν. Λέω ότι έκανα. Δεν τρέπεσαι βρε το μάρι. Αλλά δεν φταίει εσύ. Αυτή σε κάνει να βγάζει γλώσσα. Α την αυτή, μαζί μιλάμε. Από την ώρα που την γνώρισε, μου φέρνει τα πάνω κάτω. Μου τριγυρνά σαν καπρά. Μου ξεπαρτίζει τη σαπαστρικιά με τα πατσουλιά. Ξύρισε τα μουσια. Το μόνο που σου είχε απομείνει να παριστάνει στον κόσμο τη αντίθεση σοβαρό. Με νοιάζει. Ένα φανταστή τη νύχτα, σηκώνομαι στον ύπνο μου και ουρλιάζω, Μαρούσκα. Ντά, κάτι που βγαίνει γεσταρικά, γέγκα, βγήκε. Τα ακού. Κοίταξε, Φλωράνς, εδώ συχνά έρχεται κόσμος και μένουμε ξύπνοι μέχρι το πρωί, έτσι δεν είναι, Μαρούσκα? Η Ναγκτά πριβάγεται η τριτνιά. Άσε που καμιά φορά γίνομαι βίαιη και σπάω ό,τι βρίσκω μπροστά μου. Μαρούσκα. Το βασρά νόγε. Ρε, ας το διάολο που θα μου πεις ότι είναι της ηλικίας χαμένο. Άκου να σου πω, έχω φάει τέτοια προπόνηση στο άλλο του τρελάδικο του γιού σου που δεν χαβαριάζω τίποτα. Λοιπόν, λέγε, πού κοιμάμαι? Κύριε Βαρκορά, κύριος, μη χέσω, τέλος πάντων. Όταν θα λάβεις αυτό το γράμμα, τότε θα κλάψεις με μαύρο κλάμα. Αν σου έχει μείνει καθόλου τσίπα, που πολύ αμφιβάλλω, φεύγω και δεν θα με ξαναδείς. Αφού έτσι χωρίς σεβασμό μου το πέταξες μες στα μούτρα μου. Εμένα ρε, της μάνας σου. Σου αφήνω το πεδίο ελεύθερο να βγάζεις τα μάτια σου με όποια πουτάνα θέλεις. Και μετά να χτυπάς το κεφάλι σου στους τοίχους, αν δεν έχουν πέσει μέχρι τότε να σε πλακώσουν, Παναγία μου. Ιστερόγραφο, κοίτα να βγάζεις το κολόσκυλό σου πρωί και βράδυ έξω. Μη μου βρωμίσει το σπίτι, σου φάγα το λαιμό. Ναι. Έλα, αγόρι μου, έλα μέσα στο σπίτι μου να βοηθήσεις τη μανούλα. Τι έγινε πάλι, Μπουμπού? Ήρθε εδώ η Φαλκονέρα. Α, εκεί είναι. Εντάξει, ησύχασα. Εγώ πάλι όχι.
Σε παρακαλώ, έλα να τη μαζέψεις. Δεν έχει μια ώρα εδώ μέσα και έχω βάλει τη Μαρούσκα να ξετρυπώσει το δίκανο του πατέρα σου. Καλά, έρχομαι. Α, Κωνσταντίνε, ερχόμενος, φέρω και μερικά φυσίγγια. Σε ποιον τα πουλάς αυτά, ρε! Χαμένο κορμί! Μα βρε, Φλόρα, πώς είναι δυνατόν να πιστεύεις ότι εγώ θα φιλούσα ποτέ αυτό το ξώνο? Πες και εσύ, ρε πουπού. Εγώ σε πιστεύω, αγόρι μου, σε αυτή την καθυστερημένη τη δούλα σου, πέστα. Τι να τη πω, βρε, Φλωρούκο. Και κομμένα τα ούκο, έτσι! Εγώ αυτό το εξάμπλωμα το σιχαίνουμε. Μόνο το σιχαίνεσαι, γίνε και εσύ πιο παραστατικός, χρυσέ μου. Δώστης να καταλάβει. Σωστά. Τι λέω ότι σιχαίνομαι? Τη βλέπω και με γυρίζουν τα άντερα. Κοκορέτσι του γίνονται. Μόνο που με πλησιάζει και μου έρχεται η μυρωδιά από αυτά τα ταυτινιάνικα τα αρώματα που φοράει, μου έρχεται να ξεχάσω. Να ξεχάσω εγώ την άλλη φορά που συναντηθήκατε τυχαία σε εκείνο το πάρτι. Ξεχνούν τα αυτά, μου δεν που σε πλησιάζει και εσύ τρέχαμε μετά σε στομαχολόγο γιατί νομίζαμε ότι απαθές γαστροαλγία. Άστο αυτό. Να τα αφήσουμε, έχουμε άλλο. Που μου μιλάει και μου ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι. Α, ναι, που συναντηθήκατε τυχαία προχτές και σου ανέβηκε η πίεση στα 24. Που μου τη φέρανε στη σχολή εκβιαστικά και ήμουνα στο τσάκ να παρατήσω το θέατρο διαπαντός. Θα ξεχάσω εγώ τι αγώνα έδωσε η Ελένη Φιλίνη για να τον κρατήσει. Που η σιγασιά μου είναι τέτοια που μόλις τελειώσει η χρονιά, την καρέκλα της στη σχολή θα την κάψω. Σαν τον κούρκουλο στο γυμνί στον δρόμο, Κωνσταντίνε, να βάλουμε και το. Βρέχει φωτιά στη στράτα μου. Αφού να φανταστείς, ούτε τα λεφτά από τα δίδακτρά της στη σχολή δεν παίρνω. Μόλις μου τα δίνει, τα δίνω στον Πέτρο και τα δίνει στα ιδρύματα. Να φανταστείς το σώστη βάρη, το ετοιμάζουν η πλακέτα δωρητή του Κωνσταντίνου μου. Είναι καλά εδώ να τα αφήσω. Τι άλλο θες, μωρή, παριανική αρχή για να πιστείς? Είπαμε τέλειωσε. Εγώ δεν το κουνάω από εδώ. Εδώ μέσα θα αφήσω τα κοκαλά. Καλώς στους δραπέτες του τρένου της μεγάλης φυγής. Στόλι, ας την πλάκα. Γεια σου, Στόλι. Όπα. Στόλι. Συγγνώμη, αλλά γιατί. Είδες που σου τα έλεγα. Μα δεν είναι πολύ όμορφο, Στόλι. Καλά, ό,τι πείτε, ό,τι πείτε, έλα. Να σου πω, τώρα πώς είναι τα πράγματα κατ' ήρεμα. Τέτοια ηρεμία ούτε στη Νέα Δημοκρατία έτσι, έλα. Θα σχάσεις τώρα. Για να φανταστείτε, η κατάσταση έχει ξεφύγει από τα χέρια μέχρι της κυρίας Ντένις. Τότε είναι πολύ σοβαρά. Το κακό είναι ότι βγήκανε στον αντένα και είπανε τα χαΐρια σου για τις πέτσες. Ωχ, σοβαρά! Σοβαρότατα. Και τι κάνουμε τώρα? Λοιπόν, αυτά θα τα σκεφτούμε το βράδυ. Καταρχάς, πρέπει να δούμε μερικούς τρόπους συγκάλυψης που έχω για τους δυο σας. Εμένα προτιμάρι να έχει την τέννη. Λοιπόν, πρόσεξ. Εδώ σου έχω μερικές εφημερίδες και περιοδικά από όλο το Σαββατοκύριακο του Λονδίνου. Mm. Εντάξει, εισιτήρια από το μετρό να πέφτουν δίθεν τυχαία από τις τσέπες σου, καρτελάκια από την Πρίτη βάλτα μέσα στις βαλίτσες να φαίνονται, διαβατήρια είναι όλα εντάξει, προγράμματα από το ΑΡΤ και το Σικάγο, πήγες και καλά, ξέρεις τώρα, και άλλες εφημερίδες, ενημέρωση του καιρού για όλο το τριήμερο και άλλα καρτελάκια, δώρα για όλους. Και για σένα και τέλος μερικά από τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν στη Γυραιά Αλβιώνα. Τι είναι πίκρια, Βρετόλη? Θα τη πει να βγάλει το σχασμό. Η Αλβιώνα είναι ένα πλάσμα της αγγλικής μυθολογίας που λόγω της λευκότητας των ακτών στις οποίες ζούσε. Θα συνεχιστεί για πολύ ώρα ο στρατηγάκης. Καλά, δεν συγγνώμη. Και τέλος, τη σούχο, τον Ιλά Βαγγέννης Μαριάντης. Α, μπράβο, Βρετόλη, είσαι δαμόνιο. Πάρε και μια σακούλα, είμαι ενήμερος. Ναι. Έλα, Γιώργο. Ναι. Ναι, είμαι εκτός Αθηνών. Ναι, μια φίλη μου κινδυνεύει να πεθάνει. Από τι? Από μένα. Ναι, εντάξει, μίλησα με τον αρχηγό. Τέσσερις διανυκτερεύσεις. Φόρτισες πρωί-πρωί, θα ρίξω. Επιτέλους, ελάτε προς τις προκοπές. Ωραία! 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 Ωραία!
Ρε, λίγη σοβαρότητα, εσυχάστε. Φλωρίτσα, μανάρα μου, να σου πω κάτι, ξέρεις τι. Δεν έχουμε τελειώσει ακόμα. Θα σε πειράζει να περιμένεις λιγάκι έξω? Καλέ, δεν με πειράζει εμένα να βλέπω. Κάντε δουλειά σας εσείς. Εγώ εδώ θα κάτσω στη γωνίτσα μου και θα κοιτά. Δεν ενοχλώ. Όχι. Άντε, πάμε. Πάμε, στέλτα. Οπα, αμάν. Αυτό ήταν, τελειώσαμε. Ηρεμήστε, ηρεμήστε. Τώρα τι κάνουμε? Εγώ να ανέβω σπίτι, δεν γίνεται. Λοιπόν, μαγιές, κόψτε κεφάλια, να μην μας δούνε. Άντε, βρε, και καλή να ντάμωση στους σκορδά το χάνει. Τώρα μέσα στον κίνδυνο και την αντάρα, μου σταθήκατε καλύτερα και από άντρες. Δεν μας δέχεσαι του λόγου σου, που θα έρχεσαι. Και τι σε νοιάζει σε έναν άντρα μου? Τι θα πει τι με νοιάζει, άκου ηλίθια ερώτηση. Δεν φαντάζομαι να νομίζεις ότι ήμουν σε κανέναν εραστή. Όχι, γιατί μπορεί να μην ήσουν μόνο με έναν. Συγγνώμη, με συγχωρείτε κιόλας που επεμβαίνω, αλλά τώρα για να καταλάβω, σας άρεσε? Ήταν αστείο τώρα αυτό? Δεν σας άρεσε? Αν περιμένετε έτσι όπως τα λέτε να γελάσει ο κόσμος, σας γελάσαμε. Και πώς θα το πούμε δηλαδή? Δεν ξέρω. Ελάτε, ελάτε να μας δείξετε κι Κοιτάξτε, όχι ότι... αλλά εν πρώτης, καθώς ήταν λάθος. Συγγνώμη, Πέτρο μου, αλλά η θέση δεν ήταν καλή. Παρακαλώ, αλίμονη, συνέχισε. Ωραία. Λοιπόν, εσύ, παπά, τώρα, θα πάνε εκεί πέρα για να με τρομάξεις. Ναι, γιατί είσαι ο άντρας που αυτό και η γυναίκα σου ξέρει τώρα, εγώ το κατάλαβα. Ναι, πήγαινε εκεί πέρα και εγώ θα είμαι έτσι αφηρημένη.